Ο σύνδεσμος στον οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ διακινεί μέσω των μελών του το σύνολο του τουρισμού της Κρήτης και ένα από τα μέλη μας είναι ο εκπρόσωπος του συγκεκριμένου tour operator FTI για όλη την Ελλάδα με έδρα την Κρήτη. Η πληροφόρηση που σας δίνω είναι μετά από συνομιλία μαζί του και αυτά που έχω να σας πω είναι ότι είναι ο τρίτος σε μέγεθος tour operator στην Ευρώπη κυρίως από γερμανόφωνες περιοχές. Ε, πέρυσι α, άρχισε να έχει οικονομικά προβλήματα. Α, υπήρχαν πολύ μεγάλα υπόλοιπα προς το τέλος της σεζόν, αλλά περίπου 40 εκατομμύρια, αλλά καλύφθηκαν τα περισσότερα. Υπάρχει ένα ποσό γύρω στο 1,800 για όλη τη χώρα και περίπου 1,200 για την Κρήτη. Το καλό είναι ότι μοιράζεται σε μικρά ποσά και σε πολλά ξενοδοχεία, οπότε αυτό είναι λίγο παρήγορο. Τώρα όσον αφορά αυτούς οι οποίοι είναι εδώ, είναι σε επίπεδο χώρας περίπου 7.500 και σε επίπεδο Κρήτης 4.000. Η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι προπληρωμένη και οι λίγοι που δεν είναι προπληρωμένοι θα καλυφθούν από την ασφάλεια. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θα ολοκληρώσουν τις διακοπές τους και θα επιστρέψουν ε, στις πατρίδες τους. μέλι μάμας να επιστρέψουν με τις καλύτερες εντυπώσεις και με την κριτική φιλοξενία στο μυαλό τους, έτσι όπως κάναμε πριν μερικά χρόνια για τους πελάτες Thomas μασκούκ. Ε, όσον αφορά την επόμενη μέρα, έχουμε περίπου, υπολογίζουν, ότι είναι γύρω στις 70 με 80 αυτοί οι οποίοι θα ερχόντουσαν φέτος. Ε, όμως αυτοί θα πάρουν τις προκαταβολές που έχουν δώσει από την ασφάλεια και θα επιλέξουν κάποιο άλλο του operator, ίσως και κάποιο άλλο προορισμό, αλλά όταν έχει κάποιο κάνει συνειδητή επιλογή κάποιου προορισμού, νομίζω ότι επιμένει σε αυτό, άρα δεν θα χάσουμε τόσους πολλούς και θα απορροφηθούν από άλλους τουριστικούς οργανισμούς. Αυτό το οποίο Σενιστό είναι ψυχραιμία σε όλους μας, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, να δούμε πώς θα ε, φέρουμε αυτούς τους πελάτες ε, όλους ή τους περισσότερους ε, που είχαν κρατήσει με την FTI, Και το μόνο που με ανησυχεί, που με λυπεί, είναι ότι τέτοια γεγονότα στερούν την εμπιστοσύνη των πελατών με τους tour operator, των ξενοδόχων με τους tour operator και τους τουριστικούς πράκτορες και δημιουργείται ένα δυσμενές κλίμα στον τουρισμό, το οποίο σε καμία περίπτωση ε, δεν το έχουμε ανάγκη. <σχειά>